Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε από αυτή την εκπομπή η Ανάσταση του Κυρίου να φέρνει πάντα στη ψυχή σας, στην καρδιά σας και στα σπίτια σας την Ανάσταση και το φως της Αναστάσεως πάντα να φωτίζει και κάθε καλό σε όλους σας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας έναν φίλο της εκπομπής που βρέθηκε στο νησί και βεβαίως εμείς να τον εκμεταλλευτούμε με ένα θέμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αλλά είναι μία ομή πραγματικότητα πλέον και μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Χρειάζεται λοιπόν να το συζητήσουμε για να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση ή τουλάχιστον μία ερμηνεία στο τι συμβαίνει. Ανήλικη και βία, μια νέα πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και όταν λέμε μια νέα πραγματικότητα, μιλάμε για δεδομένα που πλέον αγγίζουν το δημοτικό. Ναι, σωστά ακούσατε. Πρόσφατα, ένα παιδί 7 ετών έστειλε στο νοσοκομείο, μετά από σοβαρό τραυματισμό, ένα παιδί 9 ετών. Και όλα αυτά για να ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και να πάρει 50 ευρώ. Σοκαριστική η είδηση. Μαζί μας, όπως σας είπα, ο κύριος Σπύρος. Σπύρο, καλώς όρισες. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά στην εκπομπή σου. Φιλοξενούμενος. Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε στην ΚΟ, γιατί πάντα φροντίζουμε να σε εκμεταλλευόμαστε τέτοιες μέρες, όταν βρίσκεσαι στο νησί. Και νομίζω πως είσαι καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσεις για αυτή την βία που πλέον μιλήσαμε παλιά για την παραβατικότητα. Ναι. Των παιδιών της εφηβείας, αλλά κατεβαίνει το όριο. Φτάσαμε στο δημοτικό. Σπύρο, τι συμβαίνει με αυτή την κατάσταση? Φτάσαμε στο δημοτικό. Λοιπόν, πράγματι όπως προείπες, το φαινόμενο είναι τόσο ανησυχητικό, τόσο διαδεδομένο συνεχώς, που δεν μπορεί παρά να κάνει όχι απλώς ερωτήματα ερμηνείας, αλλά να θέτει στο τραπέζι και λύσεις που πρέπει να δοθούν άμεσα. Θα σου πω μόνο ένα δείκτη της κατάστασης. Προημερών η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, έκανε μια μεγάλη εκδήλωση απευθυνόμενη σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου από 13 σχολεία. Και έκανε μια εκδήλωση για αυτό το θέμα. Και στην εκδήλωση προβλήθησαν και κάποια τεκμήρια, τα οποία, αν μου επιτρέπεις, είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, το 26% των παιδιών ξεκινά παραβατική συμπεριφορά και βία στην ηλικία από 8 με 14, ενώ η έντονη παραβατικότητα φτάνει κυρίως μετά τα 15, με αποτέλεσμα μέσα στο 2023, σε παράνομες πράξεις προέβησαν 10.776 ανήλικοι, 1.100 από αυτούς δε ήταν έως 11 ετών και 1.400 από 12 ετών και πάνω. Οι οποίοι ήταν όλοι μαθητές. Ναι. Μάλιστα. Και βεβαίως είναι πολύ ανησυχητική και η αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών σε συμμορίες ανηλίκων. Εδώ λοιπόν τα πράγματα, όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά, μας φέρνουν μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι φαινόμενο, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Τι σημαίνει καταρχάς βία, τι σημαίνει παραβατικότητα, γιατί δεν είναι το ίδιο. Η παραβατικότητα χρησιμοποιείται για συμπεριφορές που αφορούν κοινωνικούς κανόνες όπως μικροκλοπές, τροχές παραβάσεις, βανδαλισμούς ή ξέρω εγώ εξυβρίσεις. Και βεβαίως η βία είναι κάτι πιο πάνω. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Και απορεί κανείς πως είναι δυνατόν παιδιά τόσο μικρής ηλικίας να βγάζουν τόσο βία από μέσα τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν προσεκτικά. Πριν πάμε στο διατάφτα της ελληνικής κοινωνίας, να πω τι γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στη Γερμανία, ας πούμε,
Γιατί το φαινόμενο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία περιστατικά έχουμε ανάλογα. Προσοχή όμως. Τα περιστατικά αυτά εξαντλούνται σε οπλοκατοχή, σε χρήση ναρκωτικών, επιθέσεις σε μειονότητες και σπανίως έως καθόλου οι επιθετικές ενέργειες εναντίον της αστυνομίας. Μιλάμε για αντίστοιχες ηλικίες. Ναι. Μάλιστα. Στην Ιταλία, μέχρι πρώτος πιστεύαμε ότι εκεί είναι οι φτωχογειτονιές της Νάπολης και, εν πάση περιπτώσει, χαμηλά κοινωνικά στρώματα τα οποία ορμόμενα από οικονομική ανέχεια. Όχι, τα πράγματα έχουν και εκεί διαφοροποιηθεί, γιατί βλέπουμε και παιδιά από τα μεσαία στρώματα να εμπλέκονται σε τέτοιες συμπεριφορές. Στη Βρετανία, άλλη περίπτωση, εκεί έχουμε συμμορίες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό που ονομάζεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ωφέλη από αυτά. Μάλιστα. Τώρα στην Ελλάδα. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα στοιχεία. Γιατί είναι σοβαρά? Γιατί το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη έξαρση ξαφνικά. Στη χώρα μας λοιπόν, τόσο στη δεκαετία του 80 όσο και στη δεκαετία του 90, η λεγόμενη παραβατικότητα, δεν είχαμε μπει καν στη λογική της βίας, είχε να κάνει με μορφές συμπεριφοράς αντικανονικές παιδιών που προέρχονταν από παραμελημένες οικογένειες με προβλήματα. Αυτός ο μύθος όμως πλέον έχει καταρριφθεί τελείως. Διότι τώρα πλέον, στην τελευταία δεκαετία, έχουμε συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με κλοπές, συμπλοκές, οπαδική βία. Και μάλιστα αυτές οι συμπεριφορές, Νάνση, δεν εντοπίζονται χωροταξικά σε συγκεκριμένα προάστια. Ναι. Είναι σχεδόν παντού. Παντού ακριβώς. Είναι και στα βόρεια προάστια που είναι ναι. αναβαθμισμένη περιοχή, είναι και στα δυτικά προάστια κτλ. Και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν λέγεται όσο θα έπρεπε. Σε μία μελέτη που έγινε το 2015 για τη διετία 15-16, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης, η μελέτη αυτή για το μαθητικό πληθυσμό και την παραβατικότητα έδειξε σε 2.000 δείγμα 2.000 μαθητών ότι η σχέση ανάμεσα στην παραβατικότητα και τη βίαιη συμπεριφορά τους και την οικονομική κατάσταση ήταν ελάχιστη. Δηλαδή δεν ήταν το κίνητρο οικονομικό. Η οικονομική κατάσταση, ναι. Δηλαδή δεν επηρεαζόντουσαν από δεν αυτό. Δεν χτύπαγε το συμμαθητή του για να του κλέψει το κινητό επειδή δεν είχε. Ναι. Ήταν μια ομή βία, βία για τη βία επί της ουσίας. Είναι μια άλλη κατάσταση η οποία θέλει πάρα πολύ προσεκτική προσέγγιση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο βεβαίως. Υπάρχουν και έρευνες οι οποίες γίνονται προς την κατεύθυνση της προσωπικότητας. Το που λέμε δηλαδή μη περιβαλλοντικές συνιστώσεις, νευροφυσιολογικές, γενετικές, βιοχημικές, αλλά υπάρχουν όμως και οι λεγόμενες περιβαλλοντικές έρευνες, οι οποίες είναι προφανώς σπουδαιότερης βαρύτητας από τις προηγούμενες. Διότι εδώ, όπως σου είπα, η συμπεριφορά αυτή δεν κάνει διάκριση ούτε στη διαστρωμάτωση, ούτε στη χωροταξία. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ στο στόχαστο τώρα της κουβέντας μπαίνει μια πλειάδα θεσμών, η οικογένεια, θα μιλήσουμε, οι φίλοι, το σχολείο φυσικά, τα μέσα ενημέρωσης και τα social media βεβαίως, τα οποία με τον τρόπο τους και με την βαρύτητα του θεσμού που αναλογεί στο κάθε ένα από αυτά, σχολείο, οικογένεια κλπ, μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόβλημα. Ας πάμε την οικογένεια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πού τα κατατάσσεις, που βλέπουν? Στα μέσα ενημέρωσης. Στα μέσα ενημέρωσης, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την οικογένεια. Το οικογενειακό περιβάλλον τώρα νομίζω ότι δεν κομίζουμε γλάφκα στην Αθήνα, αν πούμε ότι η έλλειψη γονεϊκής επίβλεψης, η ασθενής γονεϊκή επιμέλεια, η υπερπροστασία, η αυταρχική αντιμετώπιση, όπως και οι έντονες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, είναι πρόσφορο έδαφος για να δημιουργηθεί μια ροπή, να αρχίσει να
χτίζεται μια συμπεριφορά προς αυτή την πλευρά. Ναι, Σπύρο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θα σου επισημάνω και κάτι άλλο. Έχει ανέβει τόσο πολύ το ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν βίαιες αντιδράσεις, που με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η ελληνική κοινωνία είναι σε αυτή, η οικογένεια είναι σε αυτά τα δεδομένα. Ναι, μήπως τελικά αυτό είναι μία ερμηνεία, αλλά δεν είναι η μοναδική. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται πλέον σε αυτή την κατάσταση είναι και παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Οπωσδήποτε. Αυτός ο αριθμός που είπα προλίγου, ας πούμε, ότι μέσα στο 2023 είχαμε 10.776 ανηλίκους. Ακριβώς. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πολύ μεγάλος. Αλλά η οικογένεια είναι ένας παράγοντας. Είναι. Το δέχομαι. Ένας παράγοντας. Άλλος δεν είναι ο κρίσιμος, θα δούμε τον κρίσιμο παράγοντα. Άλλος παράγοντας είναι ο φιλικός περίγυρος. Του σχολείου. Mm. Δηλαδή, στο πλαίσιο της παρέας ή του φιλικού περίγυρου, ενδυναμώνεται μία τάση, είναι παρούσα έτσι κι αλλιώς, μίμησης. Μιμούμε. Ο ένας μιμείται τον άλλον. Η μίμηση και η μάθηση μέσω της μίμησης γίνεται συνείδητα. Δηλαδή, το ένα παιδί, ο ένας έφηβος, παρασύρει τον άλλον και ακολουθεί ο ένας τον άλλον πολλές φορές ασυνείδητα. Το ίδιο και στο σχολείο. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό είναι μαγιά. Θεωρείται μαγιά, θεωρείται ότι έτσι είμαι κι εγώ εντός της ομάδας. Δεν είμαι αποκλεισμένος. Αποδεκτός. Βεβαίως, είμαι αποδεκτός. Και τα σχολεία, είναι γνωστό ότι το σχολικό περιβάλλον είναι αποδυναμωμένο. Ναι. Δεν έχει δηλαδή την λειτουργικότητα που είχε άλλοτε. Ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι το υπηρετούν μπορούν να δώσουν, ξέρω εγώ, το 100% της ενέργειάς τους ή της επιστασίας τους σε έναν θεσμό που εξ αντικειμένου έχει πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Άλλος παράγοντας πολύ σοβαρός είναι η φήμη μιας περιοχής, είναι η δομή της συλλογικής ζωής, το επίπεδο ζωής, η πληθυσμιακή πυκνότητα. Ναι, αλλά όπως προανέφερες όμως, τώρα πλέον δεν γίνεται μόνο σε τέτοιες συνοικίες, τώρα έχουμε ας πούμε και στα βόρεια προάστια, που εκεί τίποτα από αυτά δεν αιτιολογούν. Σωστά. Τι συμβαίνει τώρα στα βόρεια προάστια, τώρα επειδή το γνωρίζω και λόγω του τόπου κατοικίας μου, ας πούμε. Δίνουν ραντεβού στα βόρεια προάστια για ξεκαθάρισμα, ας πούμε, λογαριασμών σε εισαγωγικά. Α, μάλιστα. Δηλαδή έρχονται από αλλού για να συναντήσουν τους εκεί βρισκόμενους, ας πούμε, συνομιλίκους τους και να ξεκαθαρίσουν πράγματα. Τώρα, εκεί γίνονται συμπλοκές, γίνονται συγκρούσεις, γίνονται ξυλοδαρμοί, γίνονται και επεισόδια άγρια. Όλα αυτά μας ξενίζουν, μας απογοητεύουν. Πάμε όμως στον κρίσιμο παράγοντα, που κατά τη γνώμη μου είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικοινωνίας και τα social media. Μάλιστα. Τα μέσα κοινωνικής. Αυτά κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Ναι. Νομίζω ότι εδώ θέλει πάρα πολύ προσεκτική, σχολαστική σχεδόν ανάλυση, γιατί όταν κάποιος εκτίθεται στα μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα δικτύωσης, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει βίαιος ή ότι θα εκδηλώσει παραβατική και βίαιη συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει όταν επιτευχθεί η αποευαισθητοποίηση και η αποπροσωποποίηση του εφήβου λόγω της μακράς έκθεσής του στα social media. Θα σου πω ένα τεχνικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ λεπτεπίλεπτο και δεν είναι και πολύ ίσως γνωστό. Λέγεται ουδός. Όμικρον ύψιλον δέλτα όμικρον σίγμα. Ο ουδός είναι το κατόφλι της συνειδητότητας ενός ερεθίσματος. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα οπτικό ακουστικό ερέθισμα που δέχεται ο άνθρωπος, εγώ, εσύ, ο καθένας, υπάρχει ένα κατόφλι, σαν φίλτρο θα λέγαμε, όπου το ερέθισμα προσκρούει και γίνεται επεξεργασία του. Εάν το ερέθισμα βρίσκεται, δεν ξεπερνά τον ουδό, βρίσκεται κάτω από αυτό το κατόφλι, τότε εγγράφεται στο ασυνείδητο απευθείας. Ναι. Πολλά από τα μηνύματα και τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα που δέχονται οι νέοι από την πολύ ωραία έκθεσή τους μπροστά στο κινητό, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, σε όλα αυτά τα περίφημα πράγματα που βρίσκονται δίπλα τους, είναι κάτω από τον ουδό. Δηλαδή, υπησέρχονται στην περιοχή που θα μπορούσαμε να πούμε ασυνείδητο και εκεί εγγράφονται, υποδέχονται και εγγράφονται
Είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Εκεί να συχτίζεται άδειλα αυτό που λέμε τρομολαγνία. Μάλιστα. Εδραιώνεται δηλαδή μια περίφημη στάση ζωής όπου τα πάντα γίνονται θέαμα. Γι' αυτό και βλέπουμε το εξής. Ο άλλος, ο έφηβος, ο ανήλικας, ορμόμενος από αυτό το θεαματικό, βιντεοσκοπεί τον ξυλοδαρμό. Ναι, αυτό. Του συνομιλίκου του. Και ναρκισιστικά το ανεβάζει, είπες, για 50 ευρώ. Ναι. Μπορεί να το κάνει και όχι μόνο, και χωρίς χρήματα, για να έχει like. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν τα παιδιά για να, να ρίχνουν ξύλο? Καταρχάς είναι αναμεταξύ τους. Είναι μικρές παρέες. Εγώ δεν λέω συμμορίες, είναι πολύ βαρύς ο χαρακτηρισμός, μπορεί να υπάρχουν και συμμορίες. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε μπλέξει σε ένα περίεργο πλαίσιο επικοινωνίας όπου ο ναρκισισμός, η μίμηση, η μαγιά, η ανάγκη διάκρισης και αυτοπροβολής είναι συνεχώς σε μια περιδίμηση. Βιντεοσκοπώ τον ξυλοδαρμό του συνομιλίκου μου που είναι όμως από τα βόρεια προάστια, ενώ εγώ είμαι από τα δυτικά, για να δείξω αργότερα online, επί της οθόνης, πόσο εμείς είμαστε υπέρτεροι εκείνων. Μάλιστα. Έτσι έχω ακόλουθους, έχω like, έχω επιβράβευση. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα τρομερό. Δεν το κάνω για τα χρήματα, σπανίως το κάνω γι' αυτό, δεν το κάνω γιατί έχω ταξική αντιπαλότητα, μάλλον δεν είναι αυτό, το κάνω γιατί έχω την ανάγκη της κυριαρχίας και της αυτοεπιβεβαίωσης που τα media, τα social media και τα μέσα ενημέρωση μου έχουν εμφυσίσει και εγώ όντας ανήμπορος λόγω ηλικίας και κριτικής ικανότητας να το διαχειριστώ, παγιδεύομαι. Μάλιστα. Και παγιδεύομαι σε έναν εικονικό χώρο ο οποίος μεγεθύνθηκε πότε? Στην πανδημία. Στην περίοδο της πανδημίας. Αυτός ο εικονικός χώρος έφερε τα παιδιά μπροστά στην οθόνη καθημερινά. Και για τις ανάγκες εκπαίδευσης, ας πούμε. Αυτό που λέγαμε τηλεκπαίδευση. Ναι. Στην περίοδο της πανδημίας. Και έτσι άρχισε το ένα να φαίνει το άλλο. Θεωρήθηκε αυτονόητο και μέσα στο σπίτι ότι μπορεί να τον αφήσεις και παραπάνω να δει, να εκτεθεί. Αλλά αυτή η έκθεση έγινε υπερέκθεση. Και η υπερέκθεση δημιούργησε ανάποδα σύνδρομα. Μάλιστα. Που τώρα καλούμαστε να τα μαζέψουμε. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα παιδί που σε αυτή την όμορφη ηλικία αντί να την ζήσει έτσι όπως πρέπει, τη ζει με αυτή τη βιαιότητα, αύριο αυτό το παιδί τι πολίτης θα γίνει? Και πριν φτάσουμε στο αύριο, εγώ νομίζω ότι και στο σήμερα τι τροχιά θα σχηματίσει στο χώρο που καλείται να τη σχηματίσει, δηλαδή στο χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημονικών και επαγγελματικών του φιλοδοξιών, ναι, των ονείρων πώς που έχει. Πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε σε σταυροδρόμι πάλι δύσκολο και σε όλα αυτά συνεπικουρεί δυστυχώς, όπως είπα πριν, το γεγονός ότι τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια, αλλά το σχολείο ιδίως, δεν μπορεί να δώσει το μέγιστο του οφειλόμενου. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ίδιου του θεσμού, που δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε αναλυτικά. Κοίταξε, οι κοινωνίες μας, Νάνση μου, είναι μηντιακές. Λέγονται μηντιακού τύπου. Αυτές οι κοινωνίες οι μηντιακές είναι υδροκέφαλες. Στην πραγματικότητα, υδροκέφαλα αστικά κέντρα, όπου τα μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει εφόρου ζωής στήριγμα του νέου. Δηλαδή, το παιδάκι, το παιδί έχει το κινητό από την ηλικία των 10 ετών, των 8, των 7. Ναι. Έχουμε δει και μικρότερα παιδιά. Ξέρεις τώρα, το γελάω, γιατί τώρα τελευταία όλες οι τηλεοράσεις
εκπέμπουν πλέον μηνύματα τα οποία είναι από το Υπουργείο για το bullying, για να μάθουμε να μην, να ζούμε χωρίς αυτό, να το ομολογούμε αν συμβαίνει, διαφημίσεις, μάλλον μικρά μικρά σποτάκια που διαφημίζουν την δυνατότητα που πρέπει να έχει το παιδί να μιλήσει στην οικογένειά του και παντού, το παιδί που έχει κακοποιηθεί. Και έρχομαι τώρα εγώ η αφελής και αναρωτιέμαι και υποβάλλω το ερώτημα σε σένα, Σπύρο. Δηλαδή, τώρα που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ερχόμαστε και λέμε, έλα εσύ που έχεις φάει το ξύλο, να το πεις, μη φοβάσαι. Το πρόβλημα είναι να έρθει το παιδί και να πει ότι εγώ έχω φάει πολύ ξύλο από τους συμμαθητές μου ή να εντοπίσουμε το γιατί κάποιοι πάνε να δείρουνε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε μία κουβέντα και προσπαθούμε να αναλύσουμε. Πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο που αυτή τη στιγμή η πολιτεία προσπαθεί να αντιμετωπίσει και πιθανότατα να θέλει να λύσει, πιθανολογώ, το πρόβλημα, είναι ένας εύστοχος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης? Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Η πολιτεία πάει ανάποδα. Δηλαδή προσπαθεί να καταστήλει κάτι που δεν είχε προλάβει. Δηλαδή επιλέγει μέτρα αντιμετώπισης, ενώ θα έπρεπε, μιλώντας τώρα δεοντολογικά, θα άξιζε να προβλέψει και να προνοήσει, να προνοεί και όχι να μετανοεί. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα τώρα, οι παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι απαραίτητες. Δηλαδή, και η επικαιροποίηση του νομικού συστήματος πρέπει να γίνει και αυστηροποίηση, γιατί ανακοινώθηκε και αυστηροποίηση, ας πούμε, των συνεπειών που θα έχουν οι μαθητές, εφόσον προβαίνουν, ξέρω, σε πράξεις εκφοβισμού μέσα στο σχολείο κτλ. Επιστρέφει, ας πούμε, ο θεσμός της πολυήμερης απομάκρυνσης από το σχολείο, η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να μην γίνουν αυτά. Πρέπει να γίνουν. Αλλά, συνάμα, πρέπει να συνδυαστούν και με μέτρα πρόληψης. Σχολεία δεν έχουν ούτε ψυχολόγους, ούτε κοινωνικούς λειτουργούς. Μιλώ για τα δημόσια σχολεία. Δεν έχουν, δηλαδή, ένα υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο να παρεμβαίνει την ώρα της κρίσης και να μπορεί να επιλύει δραστικά, αποτελεσματικά και σίγουρα κάτι το οποίο ξέσπασε, όχι κάτι το οποίο εδραιώθηκε. Διότι αν εδραιωθεί, είναι πιο δύσκολο να το ξεριζώσεις. Φυσικά. Αυτά όλα είναι πολιτικές που νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη και να βάλει, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να βάλει το χέρι στη τσέπη. Δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες δαπάνες για αυτόν τον σκοπό. Yeah. Γιατί θα μου πεις, μα είναι θέμα δαπανών, δεν είναι και θέμα εμψύχωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των δασκάλων και καθηγητών εκπαιδευτικών. Βεβαίως. Αλλά και αυτό πάλι έχει να κάνει με κονδύλιο. Με κονδύλια. Στην αντίληψη των καθηγητών και των δασκάλων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχουν παιδιά που το κάνουν αυτό ή και εκείνοι το μαθαίνουν εκ των υστέρων? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορείτε έτσι να το αφουγκραστείτε, να το δείτε, να το προλάβετε? Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι εκπαιδευτικός σε έναν χώρο που αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί εδώ και καιρό. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε όλη την υποδομή που απαιτείται και σε επιστημονικό προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή για να τα προλαβαίνουμε, όπως σου είπα, όταν ξεσπούν. Φοβάμαι όμως ότι αυτό είναι εξαίρεση. Ο κανόνας λέει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να γίνονται μάρτυρες, ας πούμε, επεισοδίων τα οποία έχουν ήδη εξελιχθεί ή έχουν ήδη δρομολογηθεί αρκετά πιο πίσω από τη στιγμή που ξεσπούν και οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν μια κάποια λύση εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται έτσι όμως η αντιμετώπιση, δεν μπορεί να γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και ένα ακόμα πολύ σοβαρό, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο ρόλος του δασκάλου, δάσκαλοι είναι όλοι, του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού βεβαίως είναι υποστηρικτικός, είναι βοηθητικός προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είναι και ένας ρόλος
πάρα πολύ σαφής, να γίνει επίγνωση του εκπαιδευτικού, ότι όταν δεις παιδιά να παίζουν ξύλο, συγγνώμη για την έκφραση, επιβάλλεται να παρέμβεις, επιβάλλεται να προστρέξεις, επιβάλλεται να λύσεις, να επιλύσεις, να νουθετήσεις, να... Θα πείτε, μα δεν γίνεται. Φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις... Δεν τους επιτρέπεται να γίνει. Δεν γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται. Ή γίνεται, ξέρω εγώ, με τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Μάλιστα. Και αυτό αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται. Δεν μιλώ για το αξιακό, ίσως θα το συζητήσουμε παρακάτω. Γιατί όλα τούτα που συζητάμε, σε επίπεδο πρόληψης, δηλαδή η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία ενδεχομένως και ίσως η πολιτεία μέσω από το νομικό της οπλοστάσιο, προϋποθέτουν ένα απόθεμα αξιακών στηριγμάτων. Δηλαδή να ξέρουμε τι θέλουμε ως κοινωνία και ως πολιτεία, τι πολίτες θέλουμε, αυριανούς, τι μαθητές, τι δασκάλους, τι σχολείο, τι εκπαίδευση, ποια παιδεία. Αυτά, Νάνση μου, δεν ξέρω πόσο συζητώνται εξονυχιστικά. Και πόσο ξεκάθαρα είναι. Δεν ξέρω. Λύσε μου μια πορεία. Τις περισσότερες φορές τέτοια κρούσματα έχουμε εκτός σχολείου ή και εντός του χώρου του σχολείου? Και εντός και εκτός. Κοίταξε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που δεν είναι πολύ συχνά, αλλά είναι στις τελευταίες δύο τάξεις, είναι συνήθως εντός. Μάλιστα. Στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο κυρίως, όπως σου είπα, δίνονται και ραντεβού εκτός. Ραντεβού εκτός. Τα οποία είναι πολλά. Ξέρεις, Ξέρεις, Σπύρο, μου έλεγε ο άντρας μου παλιά ότι όταν ήταν παιδιά δίνανε ένα ραντεβού για να πάνε να παίξουν ξύλο. Ναι. Αυτό, και εγώ εντάξει, το θυμάμαι ότι και εμάς εδώ ας πούμε γινόντουσαν τέτοια. Δεν ήταν όμως το ξύλο με αυτή τη βία που είναι τώρα. Και αυτό με εκπλήσει, ότι ανέκαθεν τα παιδιά στα παιχνίδια, στις σαλάνες, υπήρχε και το ξύλο μέσα. Γυρνούσαμε σπίτια μας και ήμασταν ψιλοτραυματισμένα έτσι και τις τρώγαμε και από τις μανάδες μας. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα έχει μία έντονη βία, έχει έναν αποτροπιασμό. Εμένα με σόκαρε αυτό που είδα στο YouTube το 7χρονο να στέλνει στο νοσοκομείο το 9χρονο παιδί. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι τραγικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό είναι αυτό που σκέφτεται. Σκέφτεται, ερωτηματικό, ότι θα πάω να πλακώσω το παιδί των 2 ετών μεγαλύτερο από μένα στο ξύλο. Λοιπόν, εδώ θα μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ βαθύ πεδίο ανάλυσης και συζήτησης, γιατί έκανες μια αναφορά σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, πράγματι, στο παρελθόν η τσακωμή και το ότι παίζω, αυτό είναι το ρήμα, παίζαμε ξύλο με όρους ίσως υπερβολικού παιχνιδιού, αλλά ήταν μέσα σε ένα ιστό παιχνιδιού αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, θα μου πεις, μα ήταν υπερβολικό, μα ήταν ένα πέτρα ο άλλος. Ναι. Και αλλά... υπήρχε κίνδυνος και υπήρχε παιδιά που χτυπούσαν. Όταν επέστρεφε σπίτι, σωστά το είπες, και σε έβλεπε ο πατέρας ή η μάνα χτυπημένο ή γδαρμένο, είχες και δεύτερο ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια. Το είχες, από την ίδια την οικογένεια. Η οποία προσπαθούσε να σε νουθετήσει. Τώρα εδώ δεν υπάρχει τίποτα με αυτά. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένταση. Μάλιστα ένταση κυριαρχίας. Ένταση αυτοπροβολής. Και έχει μια περίεργη υπεραξία αυτό που συμβαίνει. Μήπως το βλέπουν όμως το παιχνίδι. Και είναι επηρεασμένοι από αυτά που παίζουν στα μηχανάκια, μέσω Facebook, μέσα από τα παιχνίδια τα οποία σκοτώνουν συνέχεια χωρίς να έχουν αίσθηση ότι σκοτώνουν. Ξέρεις, αναρωτιέμαι πολλές φορές μήπως συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Μήπως δηλαδή επηρεάζονται από όλα αυτά. Ωραία. Μπήκαμε λοιπόν στο πεδίο που σου είπα πριν, στο βαθύ πεδίο. Σε αυτό σε μεγάλο φιλοσοφικό κιόλας πεδίο. Με ρωτάς και καλούμαστε τώρα να συζητήσουμε μαζί για αυτό που ονομάζεται σημασιολογικό φορτίο. Δηλαδή, το φορτίο των σημασιών, της σημασίας που έχουν οι συμπεριφορές, οι πράξεις και οι ενέργειες, τα πρόσωπα και τα πράγματα στο μυαλό ενός ανθρώπου.
Κάποιος, παραδείγματος χάρη, εξυβρίζει τη μητέρα του άλλου. Και αυτός το αντιπαρέρχεται. Ένας άλλος όμως, όταν δεχτεί εξύβριση του προσώπου της μητέρας του, προβαίνει σε βία. Ναι. Δέρνει. Επιτίθεται στον υβριστή. Τι έχει αλλάξει? Το ρέθισμα είναι το ίδιο. Το ρέθισμα που είναι υβρισιά, το υβριολόγιο, δεν έχει την ίδια σημασιολογική αντανάκλαση. Για μένα, ας πούμε, το πρόσωπο της μητέρας μου είναι ιερό, για τον άλλον δεν είναι τόσο, ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται να φτάσω στα άκρα γι' αυτό. Εδώ λοιπόν, Νάνση μου, έχουμε να κάνουμε με τη σημασία. Yes. Αυτό το σημασιολογικό φορτίο, κατά τη γνώμη μου, χτίζεται, αναδεικνύεται και θωρακίζεται στο διάβα του χρόνου, καθώς ένα παιδί μεγαλώνει. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για παιχνίδι. Yes. Δεν, παρόλο που το βλέπω και στη γειτονιά και στο δρόμο και στις ειδήσεις και το διαβάζω στην εφημερίδα κτλ. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για παιχνίδι. Πρόκειται για μία, το είπα πριν, αποευαισθητοποίηση και τρομολαγνία μαζί, όπου η έννοια της ανθρώπινης αξίας, η αξία του ανθρώπου είναι ποτέ άσθετη. Εμένα με φοβίζεις όμως με αυτά που μου λες. Α, γιατί, γιατί αν λέγαμε ότι το βλέπουν σαν παιχνίδι, ναι, θα δίναμε ίσως μία ερμηνεία. Τώρα με αυτό που μου λες είναι πολύ πιο σοβαρά, για να μην πω τραγικά. Είναι σοβαρά, οι κατεστάσεις που βιώνουμε. Είναι ένα μεγάλο, μια πολύ μεγάλη, όχι μόνο ποσοτική, και ποιοτική, πρόσεξε, οπαδική βία έχει στερήσει ζωές. Θυμόμαστε τον Άλκη, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που τον κατακριούργησαν, 19χρονο. Ναι. Δεν διστάζει να κάνει το βήμα προς την αφαίρεση της ζωής. Ναι. Η οπαδική βία, θα σου κάνω όμως τον αντίλογο, υπήρχε ανέκαθεν. Μπορεί να ήταν ίσως πιο ήπια, αλλά υπήρχε. Αυτό που βιώνουμε όμως τώρα, η βία μεταξύ μαθητών, να δημιουργούνται οι συμμορίες ή και μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέσα στα σχολεία, δηλαδή η μαθητιώσα νεολαία, εμένα αυτό με προβληματίζει, εμένα αυτό με ανησυχεί. Βεβαίως, δικαίως ανησυχεί και σε προβληματίζει. Δεν μπορεί στον χώρο του σχολείου, Σπύρο, να συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει τόσο συχνά που εγώ φοβάμαι κάτι άλλο, μη τυχόν γίνει και συνήθεια. Ναι, αν στο τέλος νομιμοποιηθεί αυτή η συμπεριφορά, θα θεωρούμε ότι το άλλο είναι το περίεργο, το εξωπραγματικό. Κοίταξε, Νάντς, πρόσεξε λίγο. Θα σου μιλήσω τώρα με την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει πάνω από 3 δεκαετίες στην εκπαίδευση και επειδή ανήκουμε σε μια γενιά που έχουμε άλλες παραστάσεις και επομένως αναπόφευκτα γίνεται η σύγκριση. Θα πω λοιπόν τούτο. Το σημασιολογικό φορτίο που σου λέω είναι σοβαρότατο. Δεν ξέρω αν στα σχολεία, γιατί εγώ είμαι σε ένα σχολείο, το λέω για δεύτερη φορά, που είναι εξαίρεση. Δεν αποτελεί τον κανόνα. Δεν είμαι βέβαιος ότι μέσα στα σχολεία, κεντρικά και εσωτερικά, οι σημασίες και οι αξίες, το σύστημα πεποιθήσεων, τέλος πάντων, τα νοήματα που διαφυλάσσουν τον άνθρωπο από αυτό που ονομάζουμε, όχι με όρους θρησκείας, αμαρτία, αλλά απόκληση. Δεν ξέρω αν αυτά τα νοήματα τονίζονται επίμονα. Μάλιστα. Εάν είναι έτσι, δηλαδή αν δεν τονίζονται με έμφαση και αν δεν λέγονται και δεν επισημαίνονται, τότε είναι πολύ ευκολότερο στα μίντια, ιδιαίτερα στα μέσα δικτύωσης, να κάνει μια ευκολότερη πλήση αλίευση, ακριβώς. Αλίευση εγκεφάλων. Ναι, οι έφηβοι, οι οποίοι πανεύκολα υιοθετούν συμπεριφορές, μιμούνται και επιδίδονται σε πράξεις τέτοιες. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι στο σχολείο, και εσύ δεν το θυμάσαι, δεν κάνω εξειδανίκευση του παρελθόντος. Μνήμη, τη μνήμη μου επικαλούμε και αυτό το κομμάτι της ανάμνησης. Υπήρχε αναφορά, ας πούμε, σε 5-10 αξίες. Πάντα. Υπήρχε αναφορά σε ένα αξιακό σύστημα. Το οποίο σύστημα σήμερα, δεν ξέρω αν γίνεται με έμφαση η αναφορά σε αυτό, αλλά επειδή η αντίφαση με το έξω είναι μεγάλη, θα μπορεί να πει ο 15χρονος, ο 14χρονος, κύριε καθηγητά, αυτά που μας λέτε δεν ισχύουν. Ναι. Έξω έχουμε ένα άλλο κόσμο. Ναι, πάντα έξω είχαμε έναν άλλο κόσμο. Και πάντα μέσα από την σχολική κοινότητα προσπαθούσαν, τουλάχιστον
όταν τελειώσαμε στο σχολείο, να μας εμφυσίσουν αρχές, αξίες και ιδανικά. Σωστό. Για να πορευθούμε όταν θα βγούμε στον έξω κόσμο. Ξέρεις τι έχει συμβεί, Νάνση. Το συζητάμε με φίλους που μας απασχολεί, που είμαστε και συνάδελφοι. Και είστε και γονείς εντωμεταξύ, οπότε έχετε και αυτές τις αγωνίες. Σωστά. Στις δικές μας τις γενιές, σε σχέση με τη γενιά των πατεράδων μας, των μανάδων μας, υπήρχε αυτό που λέγαμε χάσμα γενιών. Σήμερα δεν υπάρχει χάσμα γενιών. Υπάρχει πολιτισμικό χάσμα. Μάλιστα. Πολιτισμικό χάσμα σημαίνει ένας άλλος πολιτισμός. Δηλαδή μπροστά μας έχουμε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε όχι να τερμηνεύσουμε πλήρως, ούτε να την προσεγγίσουμε διερευνητικά. Την παρακολουθούμε, αγωνιούμε, όμως δεν είναι εύκολο να την αποκωδικοποιήσουμε, γιατί είναι άλλος πολιτισμός. Βέβαια, έχω μία ένσταση κατά πόσο είναι πολιτισμός ή όχι, αλλά θα σε ρωτήσω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και καθαρή εικόνα του νησιού, της πόλης και της γειτονιάς μας είναι υπόθεση όλων μας, όπως και η διατήρησή της. Ας μην πετάμε ανεξέλεκτα σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους και πεζοδρόμια, ογκώδη απορρίμματα, κλαδιά, στρώματα, έπιπλα, καθαρίζοντας το σπίτι, την αποθήκη, την επιχείρησή μας. Δεν επιτρέπεται να λερώνουμε την πόλη ή τη γειτονιά μας. Τηλεφωνήστε στη γραμμή του Δημότη 2242-021-111. Κλείστε το ραντεβού σας μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας για την ημέρα αποκομιδής. Το αποτέλεσμα θα μας κάνει όλους περήφανους πολίτες για μια ΚΟ αντάξια της ομορφιάς της. Να τη χαίρονται τα παιδιά μας, εμείς, αλλά και οι επισκέπτες μας. Είσαι όμορφα. Πολύ όμορφα. Τα σκουπίδια, πρέπει να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό. Η σωστή κατασκευή ξεκινάει από τα υλικά. Ατσάσα ΕΒΕ. Τώρα ακόμα πιο κοντά σας με νέο κατάστημα στο Μαρμαρωτό. Ατσάσα ΕΒΕ. Οικοδομικά και μονοτικά υλικά. Ξηρά δόμηση. Γυψοσανίδες Knauf. Χρώματα Craft και Isomat. Κόλλες και εργαλεία χειρός DeWalt και Total. Παραδίδουμε τα προϊόντα μας συσκευασμένα και στον πελάτη Λιανικής. Ατσάσα ΕΒΕ. Τώρα, ακόμα πιο κοντά σας, με νέο κατάστημα στο Μαρμαρωτό. Τηλέφωνα επικοινωνίας 68235 και 68162. Thank you.
δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με θέμα ανήλικη και βία, μία νέα πραγματικότητα. Ο Σπύρος Γεωργίου είναι κοντά μας και μου είπες τώρα για ένα νέο πολιτισμό. Ενίσταμε, κύριε φιλοξενούμενε της εκπομπής μας. Για ποιον πολιτισμό μιλάμε, για τον πολιτισμό να πλακώνουμε τα παιδιά στο ξύλο, ναι. Για τον πολιτισμό που δεν έχει καμία αξία, που δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή, που σε βαράω, σε δέρνω, το βγάζω στο βίντεο, γίνομαι viral και παίρνω και κάποια χρήματα. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Λοιπόν, δεν είμαι επιθετική απέναντι, απλά εξανίσταμε με αυτό το ζήτημα, πραγματικά. Πρόσεξε τώρα. Στην ελληνική μυθολογία, θα σε πάω λίγο πίσω έτσι, η βία μαζί με το κράτος, τον ζήλο και τη νίκη ήταν αδέρφια. Μάλιστα. Η βία, το κράτος, η νίκη και ο ζήλος. Και ήταν τέκνα της στιγός. Μάλιστα. Μόνιμη συνοδή του Δία. Η βία, υπό το κράτος της βίας, εγώ θα το κάνω, θα προσπαθήσω να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Υπό το κράτος της βίας και με ζήλο επιζητώντας τη νίκη, δηλαδή την προβολή, μπορεί να προβώ σε φοβερές ακρότητες. Νάνση, ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός, είναι η προσπάθεια υπερνίκησης της βαρβαρότητας. Δηλαδή, είναι κατά πόσο προσπαθούμε συντεταγμένα, οργανωμένα δηλαδή, και με θεσμούς και με αξιακό φυσικά, με αξιακές έτσι, σύστημα πεπιθήσεων αξιακών, κατά πόσο μπορούμε και προσπαθούμε και καταφέρουμε τελικά να υπερβούμε τη βαρβαρότητα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Τα πισωγυρίσματα είναι μεγάλα. Ναι. Μπορεί να έχουμε κάνει βήματα, ας πούμε, 5-6 βήματα προς τη μία κατεύθυνση και σε προς μία άλλη να οπισθοχωρούμε. Γιατί υπάρχει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, υπάρχει αυτό που ονομάζεται επιθετικότητα. Θα συμφωνήσω για την επιθετικότητα, αλλά θα σε προκαλέσω να σε ρωτήσω, εάν συμφωνείς και εσύ μαζί μου, ότι μήπως σε αυτά τα παιδιά ποτέ κανείς, είτε από την οικογένεια είτε από το σχολείο, δεν μίλησε για το ιερό στη ζωή μας, για την αξία της ζωής, για τον σεβασμό. Μήπως τελικά η αποιεροποίηση των πάντων αποιεροποίησε την ίδια τη ζωή. Πολύ σωστά. Και κανείς μάλλον δεν μίλησε, εγώ θα έλεγα, με έμφαση δεν μίλησε όπως θα άξιζε στο αντικείμενο της συζήτησής τους αυτής. Αλλά, κοίταξε τώρα, η ανθρώπινη ιστορία, Νάνση, ξεκινάει με παράπτωμα. Ο Αδάμ και η Εύα, πράττοντας, αμαρτάνοντας, ως παραβάτες, εκδιώχνονται της Εδέμ και η ζωή τους αρχίζει με έγκλημα στην πραγματικότητα, με παράβαση. Γι' αυτό μας μετέχουμε το μυστήριο της βαπτίσεως, για να συγχωρεθεί το παράπτωμα. Ευελπιστούμε μέσα από τη βάπτιση, βεβαίως, να εξαγνιστούμε και να φτιάξουμε τη ζωή μας σε ένα άλλο μοτίβο, σε ένα άλλο... Δεν θα καταφέρουμε εύκολα. Η ανθρώπινη επιθετικότητα είναι πολύ βαρύ ένστικτο. Εγώ νομίζω ότι είναι το αποτύπωμα του ανθρώπου μετά την πτώση. Μάλιστα. Το λέω με όρους τώρα, χωρίς να είμαι θεολόγος, ναι, ναι. Το λέω έτσι μεταφορικά, ποιητική αδεία. Νομίζω ότι είναι το αποτύπωμα του ανθρώπου μετά την πτώση. Η επιθετικότητά του είναι μία πάρα πολύ βαθιά, μύχια, ενδόμυχη κατάσταση, η οποία τον παρωθεί δοθέντος ερεθίσματος όμως. Εκεί είναι η συμβολή που είπες πριν της ιερής παρέμβασης του ιερού, της παρέμβασης του αξιακού, της παρέμβασης του σημασιολογικού, ώστε αυτή την μύχια έκφρανση, πώς θα την ψαλιδίσεις, πώς θα την λιάνεις, ώστε ο άνθρωπος να έχει μια συμπεριφορά που να είναι ικανοποιητική, εναρμονισμένη με αυτό που λέγεται συνύπαρξη, με αυτό που λέγεται ανθρωπιά, με αυτό που λέγεται βίος βιωτός. Αλλιώς θα τρώει ως τον άλλον. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει χαθεί εκεί. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κενό, έτσι πως το λένε και gap, έχει συμβεί ένα κενό, το οποίο αυτό το κενό δεν μπορούμε πια να το μαζέψουμε εύκολα. Μάλιστα.
Συν αυτό θα πω ότι εδώ υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς επιδεινώνει τα πράγματα. Υπάρχει μία προσκόλληση των περισσότερων σε αυτό που ονομάζουμε ευημερία. Μάλιστα. Δηλαδή ότι το άλλας της ζωής είναι πώς θα ευημερίσουμε και πώς θα εξοικονομήσουμε καλύτερο, ας πούμε, καταναλωτικό στάτους. Αλλά που και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε εμφυσίσει στους νεότερους. Που και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Κι όμως οι περισσότεροι γι' αυτό φωνάζουν, σκοτώνονται, κραυγάζουν και επιζητούν όσο το δυνατόν να μεγιστοποιήσουν το καταναλωτικό τους επίπεδο. Ναι, δυστυχώς. Με κάθε τίμημα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί μπαίνουν και τα παιδιά στη μέση. Μπαίνει και μια οικογενειακή μέριμνα, η οποία δεν είναι, ας πούμε, η απαιτητή στο κλίμα της εποχής. Μια μέριμνα η οποία εξαντλείται στα υλικά αγαθά. Πολλοί γονείς λένε ότι εγώ αγαπάω το παιδί μου, απόδειξε ότι του πήρα αυτό. Ή έχω την απέτηση το παιδί μου να περνάει καλά. Αυτή η φράση την οποία την έχω ακούσει πολλές φορές και ομολογώ από μαμάδες ότι θέλω να περνάει καλά το παιδί μου, δεν ξέρω τι ακριβώς σηματοδοτεί. Δηλαδή τι σημαίνει να περνάω καλά, δεν θα περάσει δύσκολα, δεν θα έχει στεναχώριες, μα είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά. Ναι. Γιατί, κοίταξε, ναι, θέλω να περνάει άλλο καλά. Άλλο να είσαι κοντά του και να του συμπαρασταθείς ό,τι περνάει και άλλο να έχεις την απέτηση να περνάει καλά. Θέλει να περνάει καλά και αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό να επιτευχθεί με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Βεβαίως. Όλη τη ίσονος προσπάθεια. Έτσι. Με την ελάχιστη. Αυτό είναι δηλαδή, γεγονός. Χωρίς κόπο, χωρίς, ας πούμε, δρομολογημένη τροχιά η οποία απαιτεί στάδια. Αυτό τώρα που το συζητάμε. Η έννοια του σταδίου. Εγώ το θυμάμαι και όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή, φαντάζομαι και εσύ. Να τελειώσω το δημοτικό, να τελειώσω το γυμνάσιο, το λύκειο, να δρομολογήσω μια επιλογή επιστημονική, επαγγελματική. Αυτό είναι σταδιακή πορεία. Εδώ θα μπορούμε να κάνουμε άλματα. Και βεβαίως ό,τι γινόταν έπρεπε να γίνει με κόπο. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό που μας έλεγαν οι αρχαίοι, τα αγαθά κόπης κτώνται, σωστά, το είχαμε απόλυτα εμπεδώσει, σωστά, και δουλεύαμε γι' αυτό. Σωστά. Δηλαδή τίποτα δεν πετύχαμε στη ζωή μας χωρίς κούραση, κόπο. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Γιατί... Γι' αυτό και ενίσταμε όταν ακούω να περνάει καλά. Ναι. Και στη ουσία ξέρεις τι λέει. Λέει να περνάει καλά και εύκολα και αυτό έμεσα υποδεικνύει ότι ο δρόμος... Εγώ το λέω και σαν... Και στα... Το λέω και στην τάξη αυτό. Ο δρόμος της ευκολίας είναι ο δρόμος της απολίας. Ακριβώς. Συνέλθετε. Ναι. Δεν μπορείτε να λέτε στα 16-17 εγώ θα σπουδάσω ιατρική γιατί θα βγάζω τόσα χρήματα. Αυτή είναι μία πρόβλεψη. Μακάρι να επιτευχθεί. Δεν είναι όμως καθόλου, μα καθόλου εναρμονισμένοι με αυτό που είστε τώρα. Είστε 16χρονοι μαθητές, οι οποίοι δρομολογείτε την προσωπικότητά σας, την παιδεία σας, τα όνειρά σας, στο πορτοφόλι. Τα ιδανικά σας. Τα ιδανικά. Και όμως κινούνται δορυφορικά, και μάλλον το έχουν δει και στο σπίτι. Ακριβώς. Γύρω από το πορτοφόλι. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πλέον το μοναδικό ιδανικό. Το βλέπουν και στο κινητό. Γιατί κοίταξε να είναι το κινητό ή το τάμπλετ, αν το καλοσκεφτούμε, είναι ο κόσμος όλος. Δηλαδή με ένα κλικ, με μια αναζήτηση. Έχεις προσβασιμότητα παντού. Αυτό σε φέρνει μπροστά σε απίθανες εικόνες. Είδες που είπα στην αρχή, μίλησα για τον ουδό. Εκεί λοιπόν μπορεί να δεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 17χρονο, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς, να έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Να συνοδεύεται από εθέρειες ύπαρξης. Και να θέλεις να... εσύ το ίδιο. Ναι, καθώς, αυτό είναι. Αυτό είναι. Άρα, αυτό το στάτους, αυτός ο ρυθμός και ο τρόπος ζωής μου ταιριάζει. Μα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι απόρρια παρανομίας. Ακριβώς. Εμπλοκής και συμμετοχής σε απίθανα δίκτυα εγκληματικής συμπεριφοράς. Ακριβώς. Εσύ, από πού και πού το εξειδανικεύεις. Ξανακεύει όμως. Γιατί είναι έφηβος, γιατί μιμείται, γιατί ενθουσιάζεται.
Και εφόσον βλέπει το αποτέλεσμα αυτό, δεν τον απασχολεί με ποιον τρόπο έχει γίνει. Είναι ελαστικός στο να κάνει και εκείνος το ίδιο, αρκεί να έχει το μάλιστα. Και μάλιστα μπορεί να επιχειρηματολογήσει κιόλας. Μα γιατί αφού το κάνουν κι άλλοι. Μάλιστα. Και εκεί ο αντίλογος πρέπει να είναι, να, ας πούμε αυτό το τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνεις διάλογο, όχι αντίλογο, διάλογο, αλλά εξατομικευμένα. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει γενίκευση. Θα μιλήσω εγώ με το γιο μου, ο οποίος έχει 2, 3, 4 τέτοιου τύπου ερωτήσεις, εξατομικευμένα. Θα προσπαθήσω να εργαστώ μαζί του κατά περίπτωση. Δεν μπορώ να κάνω γενίκευση. Αυτό που αναφέρεις όμως τώρα, Σπύρο, αφορά την σχέση γονιού-παιδιού στην οικογένεια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητού, η οποία θα πρέπει να είναι στο σύνολο της τάξεως, μιλάει ο καθηγητής και περνάει τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές για όλους. Βεβαίως ο καθένας, ανάλογα με το ποιο περιβάλλον, από ποιο περιβάλλον προέρχεται, θα τις εισπράξει και θα τις κατανοήσει διαφορετικά. Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε, 10 βρισκόμαστε μαζί, διαφορετικά πράγματα έχουμε καταλάβει. Σωστά. Αλλά εκεί, ας πούμε, να το ιερό. Έχουμε, ξέρω εγώ, μπροστά μας μια μεγάλη γιορτή, το Πάσχα, έχουμε τα Χριστούγεννα. Αν δεν θα κάνεις αναφορά καθόλου στην τάξη γι' αυτό. Μα δεν είμαι θεολόγος, λέει κάποιος. Βιάζει. Η γιορτή αυτή είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ σοβαρή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν. Πρέπει να το αναφέρεις και όταν τα παιδιά πια πάνε να φύγουν για διακοπές, δεν τους λες καλές γιορτές. Εύχεσαι καλό Πάσχα. Έτσι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Βεβαίως. Και όταν επιστρέψουν, δεν λες πώς περάσατε, θα πεις πώς περάσατε, βεβαίως, αν ταξιδέψατε, αν φύγατε, ναι, ναι, αλλά θα πεις ένα Χριστός Ανέστη. Θα πεις, μα βεβαίως ο κώδικας παίζει ρόλο. Διότι αν ο δάσκαλος είναι τελείως αποστασιοποιημένος από αυτά, δεν είναι και δύσκολο το παιδί να πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησε τώρα, τι μου λες. Είναι λεπτά σημεία, τα οποία νομίζω ότι, να γιατί μίλησα για πολιτισμικό χάσμα. Δεν είναι χάσμα γενναίων, είναι πολιτισμικό χάσμα. Είναι άλλος πολιτισμός σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά τον πολιτισμό τον δημιουργούν, τον χτίζουν και τον διατηρούν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ τι γίνεται, ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί εμείς, δηλαδή η δικιά μας η γενιά είναι αυτή που δημιούργησε αυτό το πολιτισμικό χάσμα. Γαλουχηθήκαμε με έναν αλφα πολιτισμό και τώρα έχουμε μπροστά μας μία γενιά παιδιών, το οποίο έρχεσαι και μου λες ότι πάσχει από πολιτισμικό χάσμα. Αυτός λοιπόν το πολιτισμό που βρίσκουν τώρα αυτοί και βιώνουν, ποιος τους τον έχτισε, ποιος τους τον προσφέρει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ευθύνη βαραίνει όλους. Μάλιστα. Όχι βεβαίως στο ίδιο μέτρο και με ισόποση, ας το πούμε, βαρύτητα, αλλά βαραίνει όλους. Όμως, εκεί που τα πράγματα φαίνεται να ξέφυγαν, μιλάω για την ελληνική κοινωνία τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι όταν έχουμε ορμητική είσοδο στην καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής, της ελληνικής κοινωνικής ζωής, των μέσων ενημέρωσης, περάσαμε από 2 κανάλια σε 102. Αυτό έγινε τόσο ορμητικά, τόσο ανεξέλεγκτα και χωρίς, ας πούμε, αναχώματα, φίλτρα, όπου σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συμμαζέψουμε. Θα ξέρεις ότι και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, πως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ιδιωτικά λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά τη δεκαετία του 90 δηλαδή, στη δεκαετία του 90 και μετά, δεν είχαν άδεια λειτουργίας. Ναι, βεβαίως. Εκεί λοιπόν μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Πριν από ένα χρόνο άρχισε να γίνεται ένα ξεκαρτάρισμα των καταστάσεων. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκτεθειμένος σε μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν είχαν έστω προσχηματικά έστω την τυπικότητα και την ομιμότητα του πράγματος. Αν είναι έτσι, τότε πολλά από όσα μηνύματα έφυγαν προς εμένα ως δέκτη μπορεί να ήταν και τελείως, ας πούμε, στο πόδι φτιαγμένα, μεταφορικά το λέω. Ναι. Πρόχειρα, επικίνδυνα, ανεξέλεγκτα. Ή τέλος πάντων μηνύματα τα οποία δεν είχαν κανένα καμιά ποιοτική αξιολόγηση. Δεν ξέρω, γίνανε πράγματα πολύ βιαστικά και επειδή εδώ στην Ελλάδα με έχεις ξαναρωτήσει γι' αυτό, έχουμε μια αιμονή
μια βαθιά, ας πούμε, φοβία μη τυχόν και χαρακτηριστούμε ότι ολιγορούμε έναντι των διεθνών εξελίξεων, ότι πάμε πίσω, ότι βραδυπορούμε. Απ' την άλλη βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτά τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά με το Facebook πλέον τα παιδιά είναι διατεθειμένα να κοινοποιούν ανά πάσα στιγμή το τι κάνουν, το πού βρίσκονται. Δηλαδή βγαίνουν μια βόλτα, το κοινοποιούν, τρώνε φαγητό, το κοινοποιούν, τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η προέκταση του χεριού τους είναι ένα κινητό. Θα μου πεις ηλικιακά ενδεχομένως γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά θέλω μια ερμηνεία στο τι ανάγκη εξυπηρετεί, και δυστυχώς όχι μόνο στον έφηβο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Να κοινοποιούν τα πάντα. Δηλαδή έχω τη δυνατότητα εγώ, λέμε, να βγω έξω και εσύ δεν την έχεις. Γιατί εγώ πρέπει να σου δημιουργήσω το συνέστημα της ζηλοφθονίας από τη δική μου την έξοδο? Είναι ναρκισιστικό σύνδρομο. Μάλιστα. Δηλαδή έχω μία ενδόμηχη και συχνά άρρητη, δηλαδή δεν το λέω κιόλας και μπορεί να μην έχω και επίγνωση κιόλας του πράγματος, μία άρρητη διάθεση αυτοπροβολής με ναρκισιστικό πρόσημο. Μάλιστα. Να φανώ ότι εγώ... Θυμάσαι το περιστατικό, νομίζω, της κυρίας η οποία δυστυχώς αντιμετωπίστηκε από μια αντίζηλό της με καυστικό υγρό και της καθένας. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέγανε τότε κάποιοι ψυχολόγοι και τέλος πάντων άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί από μένα φυσικά, ότι ένα από τα αίτια της αντίζηλης συμπεριφοράς ήταν η υπερέκθεση του θύματος. Μάλιστα. Δηλαδή έβγαινε βόλτα όπως είπες, πήγαινε ταξίδια, έκανε μια σαβατιάτικη, ξέρω εγώ, εξόρμηση. Τα ανέβαζε όλα σε μια ιστοσελίδα, δεν ξέρω πού. Ναι. Αυτό δεν αποκλείεται, αυτή η υπερέκθεση, να δημιουργήσει αντιζηλίες, φθόνο, ιδιαιτέρως φθόνο. Και μπορεί μέσα από αυτό να τρέφεται ο άλλος. Να τρέφεται. Να τρέφεται ψυχικά. Να αρέσκεται στο να προβάλλεται. Και ο άλλος να μηχανεύεται τρόπους να ζημιώσει αυτόν που προβάλλεται τόσο πολύ. Κατάλαβες, έχει χαθεί αυτό που είπαμε προλίγου ως ένας ιστός, ας πούμε, ανθρώπινης ήρεμης. Ο συνδετικός ιστός. Ναι, μιας ήρεμης, ανθρώπινης, αξιοπρεπού συμβίωσης, όπου η έννοια της απόκλησης ή της αμαρτίας, μπορώ να το πούμε και έτσι, παλεύουμε να την περιορίζουμε. Χαθεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτά όλα είναι μία ερμηνεία, μία από τις ερμηνείες για το γιατί υπάρχει η βία των ανηλίκων. Βεβαίως. Γιατί η βία στους ανήλικους είναι πια ενδυναμωμένη από τα μίντια, πάρα πολύ. Από την αποδυναμωμένη οικογένεια επίσης, από τη δυσλειτουργία του σχολείου επιπλέον, από την πολιτεία που τίνει να καταστέλει ενώ θα έπρεπε να σπέβδει να προλαμβάνει. Προλαμβάνει, ακριβώς. Και τώρα προσπαθεί να κάνει και τα δύο, μακάρι να το πετύχουμε. Από μια κοινωνική πραγματικότητα που είναι έρμεο μιας άλλης περιραίουσας ατμόσφαιρας που θέλει τα πάντα να είναι στο σφυρί, να βγουν δημοπρασία, τα πάντα. Βγαίνουν στη δημοπρασία τα πάντα. Ό,τι αξιακό υπάρχει. Οικογένεια, έμφυλες σχέσεις, προσανατολισμοί ζωής, φιλοδοξίες, κοινωνικότητα, επαγγελματισμός, τα πάντα, όλα στο σφυρί. Ο άλλος μπορεί, ας πούμε, για να βγάλει χρήματα, να εκτεθεί στα μίντια, ακόμα και με τον ελεηνότερο τρόπο. Γι' αυτό εξάλλου δημιουργήθηκε και ένα νέο επάγγελμα, η influencer. Βεβαίως. Που προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι και τι ακριβώς και μου το εξήγησαν νέα παιδιά, δεν το ήξερα. Ναι. Αυτοί λέγονται... Είναι η επιδραστική τύπη. Δηλαδή είναι η κυρία ή ο κύριος αυτός. Επιδρούν, έχουν έντονη, ας πούμε, επιδραστικότητα και αυτό δημιουργεί ακολούθους, οπαδούς, οι οποίοι με το κλικ του δαχτύλου τους επιβεβαιώνουν ότι είναι ακόλουθοι. Η κυρία ή ο κύριος αυτός κερδίζει χρήματα από τις διαφημίσεις που φυσικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα και πάει λέγοντας. Και το νεαρό, εμένα μου το είπε μαθήτρια αυτό. Μα εγώ θέλω να γίνω influencer. Μάλιστα. Είναι ένα νέο επάγγελμα. Και λέω, παιδί μου, τι είναι. Τι ακριβώς είναι. Εγώ ήξερα, παιδί μου, ναι, ναι. Μα τι προσδοκάς από αυτό? Να κερδίσω χρήματα. Χρήματα.
χρήματα. Και διασημότητα προφανώς. Λέω, και επειδή, σου είπα, επειδή τώρα οι δικοί μας μαθητές έχουν και μια συγκεκριμένη στρωμάτωση, έτσι, προέρχονται από μια συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, εμένα μου παραξένευσε που είπε χρήματα. Ναι. Επέμενα. Και της λέω, μα εννοείς ότι χρειάζεσαι χρήματα τα οποία θα σου διευκολύνουν τη ζωή? Όχι. Χρειάζομαι χρήματα ή αγαπώ το χρήμα, διότι αυτό είναι που με συνεπέρνει. Μάλιστα. Τελείωσε η κουβέντα. Δεν είπε, δηλαδή, αν μου έλεγε, δεν μου το είπε, ότι εγώ μου λείπουν πράγματα. Θα μπορούσες να ερμηνεύσεις τουλάχιστον την επιλογή εδώ, αυτή. Έχουμε μια, ξέρω εγώ, ελληματική κατάσταση, φτώχεια, ανέχεια, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Ναι. Και το παιδάκι, ας πούμε, όχι. Δεν είπε αυτό. Με συνεπέρνει. Άρα απάντησε με όρους ψυχολογικούς. Τη συγκινεί. Η κατοχή χρήματος αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή γίνεται αξία. Αυτό δεν θα το άκουγες παλιά. Όχι. Όχι. Δεν θα το άκουγες. Να γιατί εγώ μιλώ για πολιτισμικό χάσμα. Γιατί βεβαίως κάποια στιγμή το χρήμα υπηρετούσε τους ανθρώπους, αλλά τώρα οι άνθρωποι γίνανε υπηρέτες του χρήματος. Οπότε βεβαίως. Σωστά. Και υπήρχαν περίοδοι που οι άνθρωποι δούλευαν σκληρά. Και δυο και τις δουλειές. Πάντα το χρήμα καθόριζε τη ζωή μας, αλλά το θέμα είναι πώς την καθόριζε, έτσι. Δεν ήταν ιδεολογική και ψυχολογική υπεραξία. Ναι. Ήτανε αξία χρήσης, χρηστική. Τώρα έχει γίνει υπεραξία. Και αυτό προβάλλεται πάρα πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν, ας πούμε, και είδη μουσικής. Το ξέρεις ότι υπάρχουν είδη μουσικής, νεανικής μουσικής, ναι, η οποία συνδέεται με αυτές τις δύο συμπεριφορές. Δηλαδή, την χρηματολαγνία, χρήμα, και το έγκλημα, τη δράση τη βία. Μάλιστα. Έχουν κατηγορηθεί. Μάλιστα, νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια έντονη, ας πούμε, ένας έντονος προβληματισμός κατά πόσο η τραπ μουσική, όχι η ραπ, η τραπ, κατά πόσο η τραπ θα πρέπει να μπει, ας πούμε, σε μια λογική, όχι βεβαίως λογοκρισίας, αλλά μιας αξιολόγησης σε κάποιες ηλικίες. Να, τόσο καλά. Στη Γαλλία, διάβαζα προχθές αυτό, χθες, η Νίκαια στη Γαλλία, στο Δήμο της Νίκαιας στη Γαλλία, με νομοθετική πρωτοβουλία του Δήμου, απαγορεύεται η κυκλοφορία πια, μετά τις 10 το βράδυ, σε ανήλικους κάτω των 13 ετών. Μάλιστα. Προς αποφυγή, να μην έχουμε συμπλοκές και συγκρούσεις. Υπήρξαν λοιπόν ενστάσεις ότι αυτό είναι μία απαγορευτική λογική, η οποία κτλ. Κτλ. Υπόθηκε ότι ό,τι και αν είναι, εμείς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ένα στίγμα προστασίας, έστω και μέσα από αυτή την απαγόρευση. Αν δεν πετύχει, οι Γάλλοι δεν έχουν, είναι πολύ ανοιχτοί σε αυτό. Δηλαδή, πολύ εύκολα προβαίνουν σε, δεν λέω πειραματισμούς, σε αποφάσεις οι οποίες εύκολα μπορούν να τις ανακαλέσουν. Δεν έχουν αυτό το σύμπλεγμα, δεν το παίρνω πίσω. Όχι, θα το δοκιμάσουμε, διότι έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ με το εύρος και το βάθος των συγκρούσεων. Ας ελπίσουμε να ανησυχήσουν εξίσου πολύ και στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί ο χρόνος μας πλησιάζει στο τέλος, Σπύρο. Θα ήθελα να κλείσεις εσύ με έναν επίλογο, ναι, σε σχέση με την βία των ανηλίκων, αυτή τη νέα πραγματικότητα που πραγματικά μας τρομάζει. Η βία αυτή καθ' αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η βία των ανηλίκων είναι το μεγάλο στίχημα που πρέπει να κερδιθεί από εμάς για εκείνους. Δηλαδή, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τον νεανικό πληθυσμό, τον εφηβικό κόσμο, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι, είτε ως εκπαιδευτικοί, τέλος πάντων με την πλατιά έννοια του όρου, είτε ως μέλη μιας κοινότητας, θα πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, να δούμε το πράγμα κατάματα. Κατάματα σημαίνει ότι δεν εξιδανικεύω, αλλά και δεν αδιαφορώ. Δεν ετικετάρω, αλλά δεν αποσύρωμαι στον κόσμο μου, αφήνοντας τα πάντα στην πολιτεία γενικώς και αορίστως. Επιβάλλεται, κυριολεκτικά επιβάλλεται, από κοινού, οι γονείς, οι δάσκαλοι, η εκκλησία, η πολιτεία, ο Δήμος,
να δώσουμε μαζί ένα μεγάλο αγώνα, ένα στοίχημα πρέπει να κερδιθεί. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.